Σε κατάληψη του δεύτερου Γενικού Λυκείου Λάρισας προχώρησαν σήμερα το πρωί μαθητές του, διαμαρτυρόμενοι για τη συστέγασή του με το πρότυπο σχολείο. Από την πλευρά της, η ΕΛΜΕ τονίζει ότι οι διαμαρτυρίες είναι αναμενόμενες, καθώς και οι ίδιοι είχαν εκφράσει τις αντιθέσεις τους σχετικά με τη συστέγαση του προτύπου στον χώρο άλλων σχολείων. Έχουμε σήμερα ξεκίνηση κατάληψη στο δεύτερο Λύκειο, έχουν κατάληψη μαθητές για την περίπτωση του προτύπου. Το είχαμε πει και από την αρχή στη διοίκηση και είχαμε τονίσει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση του Υπουργείου, δηλαδή να κλείσουμε ένα σχολείο για να φτιάξουμε ένα πρότυπο, για να ευνοήσουμε τις αιμονές του Υπουργείου. Εμείς ξαναθέτουμε το ζήτημα ως ΕΛΜΕ, στο βαθμό που μας αναλογεί κάποια ευθύνη, στο Υπουργείο να το ξανασκεφτεί, εάν θέλει να κάνει πρότυπο σχολείο, ας βρει κτίριο και φτιάξει πρότυπο σχολείο. Το να κλείνει τα σχολεία της γειτονιάς και να φτιάχνει πρότυπα σχολεία δεν βοηθάνε σε τίποτα. Το καταλαβαίνουν όλοι και οι μαθητές εξεγείρονται πλέον και οι γονείς τους. Στην ουσία θα αφήσουν μια τεράστια γειτονιά χωρίς λύκειο και γυμνάσιο και θα αναγκαστούν να πηγαίνουν σε περιφερειακά σχολεία άλλα, δημιουργούντας τα ίδια προβλήματα που δημιουργήθηκαν με το τέταρτο λύκειο και το τέταρτο γυμνάσιο, όπου τα παιδιά από τα πειραματικά πήγαν εκεί και σήμερα είναι αφόρητη η κατάσταση εκεί πέρα, με πολλά προβλήματα στη διοίκηση των σχολείων αυτών. Ξαναλέμε, δεν μπορεί να θέλεις να κάνεις μεταρρυθμίσεις χωρίς να φτιάξεις υποδομές, χωρίς να έχεις από πριν ένα σχέδιο. Αυτά είναι όχι πρότυπα σχολεία, αυτά είναι πρωτότυπα. Ο κύριος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο θεσμός των προτύπων σχολείων είναι αναχρονιστικός και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι κατά του συγκεκριμένου μέτρου. Τους έχουμε εκθέσει τις αδιαφωνίες μας για τα πρότυπα συνολικά. Είπαμε ξανά, η Ομοσπονδία μας είναι κατά των προτύπων. Είναι αναχρονιστικός θεσμός, είναι ελιτίστικος θεσμός. Για τον ελληνικό λαό δεν προσφέρει τίποτα. Αυτό είναι η αλήθεια. Και να ξέρουν οι γονείς ότι στην ουσία είναι σχολεία τα οποία τα φτιάχνουν για παιδιά πλουσίων οικογενειών. Αυτό επιχειρούν να κάνουν, αυτό επιδιώκουν. Τα σχολεία πρέπει να είναι της γειτονιάς. Όλα τα παιδιά μπορούν να πηγαίνουν όλα μαζί στο σχολείο, ανά γειτονιά. Πρέπει να υπάρχει όσμωση των διαφόρων στρωμάτων. Έτσι είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλιώς θα κάναμε σχολεία για πολύ έξυπνους. Δεν είναι αυτή η λογική της στο σχολείο όμως. Έτσι, προσπαθούμε όλα τα παιδιά να γίνουν έξυπνα. Ακόμη, οι μαθητές με την κινητοποίησή τους ζητούν την κατάργηση του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την επίσπευση της δικαστικής διαδικασίας για την υπόθεση των Ντεμπών.